το ήξερες ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Μία στις δύο γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφό της. Ότι μία στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού. Ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο χώρο εργασίας. Ήξερες ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να διατηρούν την αρνητική πρωτιά στην ανεργία, αλλά και εκείνες που δουλεύουν. Υφίσταται και βιώνουν την μισθολογική ανισότητα μαζί με προκαταλήψεις και στερεότυπα. Στις ηγετικές θέσεις, σε τομείς όπως είναι η πολιτική, η οικονομία, η επιστήμη και η έρευνα, η συμμετοχή των γυναικών είναι περιορισμένη. Το ήξερες ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν εκλεγεί 71 γυναίκες έναντι 229 των ανδρών. Στην Ελλάδα, οι 8 γυναικοκτονίες το χρόνο έφτασαν τις 23 και όλες δολοφονήθηκαν από άντρες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 50 γυναίκες χάνουν κάθε εβδομάδα τη ζωή τους εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν ξέρεις, γι' αυτό σε καλούμε δίπλα μας να αγωνιστούμε παρέα για τις διεκδικήσεις μας, για τη συμμετοχή της γυναίκας περισσότερο στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία. Η 8 Μάρτη δεν είναι η μέρα γιορτής. Είναι η μέρα αγώνων, διεκδίκησης, ισοτιμίας, ισονομίας. Στην απεργιακή κινητοποίηση, έλα μαζί μας να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα και για αυτά που μας αξίζουν. Φέτος, η 8 Μάρτη είναι αφιερωμένη στη γυναίκα της Παλαιστίνης, στην πολύπαθη γυναίκα της Παλαιστίνης, στη γυναίκα που θρηνεί, στη γυναίκα που αγωνίζεται, στο κορίτσι που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει.